Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης διοργάνωσε χθες ομιλία με θέμα «Η σημερινή εκπαίδευση και η παιδεία του γένους». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κουβεντάριο και βασικός εισηγητής ήταν ο δάσκαλος και θεολόγος Δημήτρης Νατσιός. Ξεκινήσουμε από τον δάσκαλο, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, όπως τον ξέρουμε όλοι δάσκαλο, πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Θεολογικής Σχολής και δάσκαλος. Είχα ακούσει πολλά για τον κύριο Νατσιό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως ήταν πολύ λίγα αυτά που έχω ακούσει. Ο κόσμος πρέπει να μάθει τι μας ετοιμάζουν, πρέπει να μάθει τι διδάσκουν στα σχολεία, πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τις ρίζες μας και πρέπει να παρακολουθεί τέτοιες συζητήσεις, γιατί μόνο καλό θα του κάνουν. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας τίμησε με την παρουσία του. Και σίγουρα θα φύγουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν την συζήτηση σήμερα. Και το εξής, όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να πατήσουν εμπρός, πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί και να γυρίσει πίσω. Πίσω όχι βέβαια ως στήρα προπολατρεία και άγνωστος συντηρητισμός, αλλά πίσω για να δούμε την περπατησιά μας. Ή καλύτερα για να δούμε τα πλούτη μας, τα δικά μας πλούτη. Δεν θέλω εγώ καινούργια ξένα δώρα, παλιά δικά μου πλούτη σου ζητώ, όπως λέει και ο Παλαμάς. Έχουμε ένα κελάρι πατρογονικό γεμάτο καλούδια, αυτό είναι η παράδοσή μας, και εμείς δυστυχώς καθόμαστε έξω από αυτό το κελάρι και λιμοκτονούμε ή ακόμη χειρότερα τρώμε ξυλοκέρατα, γουρνοτροφές, φράγκητες. Το πρώτο κείμενο, υπακούντας την προτροπή του Καμπούρογλου, μας έρχεται από το βιβλίο του Κωστή Βαστιά, ο Παπουλάκος, μεταφέρει λόγια του Παπουλάκου, ο γνωστός καλόγερος που κήρυξε στα μέσα του 19ου αιώνα, προσπαθώντας να αναμορφώσει το γένος και την εκκλησία του. Έλεγε, επικαιρότατα τα λόγια του, τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους αγίους και αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους. Τα άθεα γράμματα κόψανε τον δρόμο του έθνους και τα ποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνευσε και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγκυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστεψαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους.